Παράλληλα με την ανάπτυξη νέων μορφών δυναμικών κινητοποιήσεων που αποφασίστηκε ομόφωνα κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλίας, ο Δήμος κινείται πλέον και νομικά για τη μεταφορά της σχολής φυσικοθεραπείας στην Πάτρα. Είμαστε υποχρεωμένοι από τον όργο μας, από τον νόμο, από την ηθική υποχρέωση που έχουμε να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα προβούμε στις νομικές ενέργειες σύμφωνα και με τις εισηγήσεις της νομικής υπηρεσίας. Όσον αφορά περαιτέρω κινητοποιήσεις, το Σώμα υιοθέτησε την πρόταση για οργάνωση αυτοκινητοπομπής, μοίρασμα ενημερωτικού υλικού σε οδηγούς στα διόδια του Ελαιώνα, την ανάρτηση πανό στην είσοδο και έξοδο της πόλης, τη διεξαγωγή φόρουμ με τη συμμετοχή άλλων δήμων και άλλα. Στόχος, η πολιτική ηγεσία να ακούσει τη φωνή της Αιγιάλειας. Ο Δήμος Αιγιαλίας, όπως έχει γίνει γνωστό, έχει υλοποιήσει και έχει εκπληρώσει τους όρους μιας συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο και το κράτος. Έδωσε δηλαδή περιουσιακά στοιχεία προκειμένου σύμφωνα με το συμβόλαιο που έχει υπογραφεί να αναπτυχθούν 4 σχολές. Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι του Δήμου, πρόκειται να ξεκινήσει διαδικασία αποζημίωσης που με πρόχειρες εκτιμήσεις μπορεί να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα κληθεί να καταβάλει το κράτος για τη μη τήρηση της συμφωνίας, ενώ δεν αποκλείστηκε και η προσφυγή προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.